Ένα θέμα για το οποίο και η προηγούμενη δημοτική αρχή, δεν ξέρω, το προσπάθησε, έγινε και κάποιοι συναντήσεις με τον Σοκράτη το Λιάνο, τα λέγαμε, με κόσμο από την Κορυσό τα λέγαμε. Τώρα τι έγινε εδώ πέρα και έχουμε αναστολή του έργου της αποχέτευσης. Το έργο εγκρίθηκε, το έργο συνεχίζεται, από την προηγούμενη είναι πληροφοριακά η μελέτη αυτή και όλο το έργο ήταν το 2008, εγκρίθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, ξεκίνησε, όλα καλά. Έχει μια καλή ροή όσον αφορά... Αλλά το, τι συνέβη το επιτύ... αφού έχει καλή ροή. Είχε καλή ροή όσον αφορά την τοποθέτηση σωληνώσεων και το σκάψιμο ενός τομέα. Δηλαδή έχει φτάσει αυτή τη στιγμή το 30% του συνολικού, της συνολικής έκτασης. Μάλιστα. Αλλά βάσει πληροφοριών και της συμβάσεως που έχει ο εργολάβος με το έργο μέσω των επιβλέπων, έπρεπε αυτή τη στιγμή που κάνει διανύει ένα ορισμένο ορισμένα μέτρα στο της περιοχής να κάνει αποκατάσταση με ασφαλτόστρωση. Η Ήρωθο, από ό,τι θυμάμαι, είναι στο 1 χιλιόμετρο 300. Τοποθετεί, μένει για λίγο καιρό, κάθεται το έδαφος και από εκεί τοποθετεί. Στρώνεται πάνω η ασφαλτόστρωση. Αυτό επειδή πλέον είδαμε ότι χάσαμε το καλοκαίρι και μπήκαμε στο φθινόπωρο και βλέπουμε ότι αυτό που μας έχουν υποσχεθεί δεν έχει γίνει και μετά από έγγραφες αναφορές. Δεν έχουν γίνει δηλαδή οι ασφαλτοστρώσεις. Έχουν γίνει. Μετά από αναφορές των υπευθύνων προς τον εργολάβο που το έχουν καταθέσει ότι πρέπει να γίνει ασφαλτόστρωση, η ασφαλτόστρωση εδώ για να μην αιωρείται. Αποφασίσαμε για να μην γίνει το περισσότερο χωριό σε αυτή την κατάσταση που μπαίνουμε στο χειμώνα και είναι μικρή και έχουμε ανοίγει. Φανταστείτε ένα χωριό το χειμώνα μέσα στη λάσπη και μέσα στο χώμα. Όχι μόνο. Και μέσα στις τρύπες και δεν μπορεί να γίνει αποχιονισμός γιατί ήδη τοποθετούνται φρεάτια. Αυτά θα υπάρχουν πρόβλημα, αν τυχόν. Και αποφασίσαμε οι υπεύθυνοι και ο ίδιος με την επίβλεψή τους να συντομεύσουν τις ενέργειες αυτές ώστε να μπορέσουν να κάνουν ασφαλτόστρωση σε αυτό το κομμάτι που έχει τελειώσει για να συνεχίσει στο επόμενο. Να μην είμαστε σε όλο το τομέα του χωριού σε αυτή την κατάσταση. Αυτή είναι η διαδικασία τώρα, ξέρετε, είναι γραφειοκρατικά. Κολλάει και εδώ, κολλάει και στη διαχειριστική στην Κοζάνη, ας το πω έτσι. Από εκεί και πότε θα συνεχιστεί το έργο, κύριε Γουγούση? Αυτό θα μας ενημερώσουν οι υπεύθυνοι αν η διαδικασία των χρημάτων που και περιμένει. Συγγνώμη, για τα κομμάτια, για το 30% που έχει γίνει μέχρι στιγμής, τι θα γίνει? Έτσι θα περάσουν αυτοί οι δρόμοι και οι άνθρωποι που μένουν δίπλα σε αυτούς τους δρόμους τον χειμώνα? Το χειμώνα δεν το ξέρω να σας απαντήσω αν θα μείνει έτσι μέσα στο χειμώνα. Εμείς ξέρουμε ότι πέρασε το καλοκαίρι με πολύ, πώς να σας πω, ταλαιπωρία, σκόνης κτλ. Αλλά λογικό είναι, ένα έργο γίνεται μεγάλο. Ωραία. Το βλέπουμε θετικό. Τώρα από εκεί και πέρα ο χειμώνας είναι πιο δύσκολος και θέλουμε και αποφασίσαμε να μπορέσουμε, αν οι ήδη αρμόδιοι το δούνε λίγο πιο θετικά και πιο ζεστά, να προχωρήσει έστω σε αυτή τη διαδικασία. Έχει ενημερώσει και τον Δήμο της Ακαστρικής? Έχω ενημερώσει. Έχω και ενημερώσει και τον Δήμο. Έχω ενημερώσει και τον κύριο Δήμαρχο, έχω ενημερώσει και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας, τον κύριο Παπαδόπουλο, ότι αυτό το θέμα και τους επιβλέπων που ήταν προχθές εδώ την Παρασκευή και τους λέω: κοιτάξτε, έχουμε πάρει μια απόφαση. Δείτε το, πιέστε, δείτε πώς θα γίνει η διαδικασία. Και των επιβλέπων τη ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Τόσκο, που είναι και οι δύο, Τεχνική Υπηρεσία και ΔΕΙΑΚ, είναι επιβλέποντες. Να μπορέσουν όλοι μαζί να κάνουν τις ενέργειες πιο γρήγορα ώστε να ξεκινήσει η ασφαλτόστρωση και να συνεχίσει το έργο όπως πάει. Με λιγότερο, ας πούμε. Εσείς δεν έχετε καμία έτσι διάθεση να το σταματήσετε, αλλά όσο όχι, δεν πέφτει άσφαλτος, εσείς θα το σταματήσετε. Δεν είναι το θέμα να σταματήσουμε το έργο. Είναι καλό το έργο, θέλουμε να συνεχιστεί, αλλά όπως προβλέπετε. Όπως προβλέπετε, να σας θυμίσω τι προβλήματα αντιμετώπισαν και πόσο καιρό ταλαιπωρήθηκαν. Χρόνια οι κοινότητες Μελισσότοπος, Βασιλιάδα, 5 χρόνια. Ο Άγιος Νικόλος, ο συνοικισμός που ανοίγει και εδώ στην Κορυσό, 5 χρόνια ήταν έτσι και μετά έγινε η ασφαλτόστρωση γιατί κάποιοι από τους εργολάβους τότε είχαν βγει έκτοτε και πήγαν πολύ πίσω όλες αυτά. Δεν θα ήθελα σε ένα τέτοιο σημείο. Το χωριό δεν είναι μικρή κοινότητα. Εδώ είναι τα σχολεία, μετακινούνται πάρα πολλά αυτοκίνητα. Είναι το μεγαλύτερο χωριό της περιοχής, έτσι. Έχει μείνει, ας το πούμε, εδώ. Όλα τα δημόσια, τα δημοτικά κτίρια είναι εδώ. Ταλαιπωρούνται με αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό πιέσαμε, αν μπορούμε να πιέσουμε τώρα. Είναι των αρμοδίων όλη η δουλειά. Μακάρι στην ανακοίνωση λέτε και μιλάτε για χαρακτηριστική καθυστέρηση και αδράνεια των αρμοδίων. Ναι,
των αρμοδίων οι περισσότεροι, μπορώ να πω, οι αρμόδιοι έχουν μεριμνήσει για την ασφαλτόστρωση, καθυστερεί ο ίδιος ο εργολάβος. Καθυστερεί μετά τις εντολές τους να κάνει την ασφαλτόστρωση. Πρέπει να πιεστεί, εγώ η γνώμη μου είναι και η γνώμη μας, περισσότερο από τους επιβλέπων. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα.